Γεια σας, είμαι η Σμαράγδα και σας καλωσορίζω στο σπίτι μου και σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου Σμαράγδας Beauty Secrets. Στο σημερινό βίντεο έρχομαι με απίστευτα ανοιξιάτικη διάθεση. Εν ώψη Πάσχα, εν ώψη Άνοιξης, έκανα κάποιες αλλαγές στο σπίτι. Μετά λοιπόν από γενική καθαριότητα, άλλαξα κουρτίνες, άλλαξα τα καλύματα, ήδη φώτισε ο χώρος. Μου αρέσει να το κάνω αυτό, με τις αλλαγές της σεζόν να αλλάζω και τα χρώματα, γιατί είναι κάτι που αλλάζει και τη διάθεσή μας. Και επιπλέον, αγόρασα κάποια καινούργια διακοσμητικά από το κατάστημα Διάκοσμο στην Άουσα, κάποια εξαιρετικά κομμάτια, μικρές πινελιές που μεταμόρφωσαν όλο το σπίτι. Θα έχουμε και πολύ πολύ μεγάλο διαγωνισμό και λέω πολύ μεγάλο γιατί ειδικά στο YouTube το δώρο θα είναι σερβίτσιο, θα σας τα δείξω στη συνέχεια, και στο Instagram ένα καταπληκτικό πασχαλινό καλάθι. Αξίζει οπωσδήποτε να ακολουθήσετε τη σελίδα του Διάκοσμου, γιατί κάθε φορά μας δείχνει καινούργιες προτάσεις διακόσμησης, πολύ ιδιαίτερες και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ξεκινάμε λοιπόν γωνίτσα-γωνίτσα να βλέπουμε τις αλλαγές που έκανα στο σπίτι. Καταρχήν, όπως σας είπα, οι αποχρώσεις είναι σε ροζ μοβ, οι νέες αποχρώσεις. Η κουρτίνα μου ροζ απόχρωση, στην ίδια απόχρωση και η τραπαρία, η οποία μοιάζει με δαντέλα και μάλιστα έχει πολύ ωραίο δαντελωτό τελείωμα. Κάτι που προσδίδει ακόμα περισσότερο ρομαντισμό στο χώρο. Η ροζ κουρτίνα, η ροζ τραπαρία δένει πάρα πολύ όμορφα με τις καφέ αποχρώσεις που έχω, κάνει μια πολύ γλυκιά αντίθεση. Ενώ είναι φωτεινή, παρόλα αυτά, παράλληλα μας ηρεμεί, μας χαλαρώνει. Φυσικά, αν στο δικό σας χώρο υπάρχουν πιο έντονες γραμμές, πιο μοντέρνες γραμμές και χρώματα λευκό, μαύρο, θα μπορούσατε να κάνετε μια αλλαγή βάζοντας λευκή, ασημή κουρτίνα και αντίστοιχη τραπαρία. Σίγουρα πάντως πιο ανοιχτά χρώματα, πιο φωτεινά χρώματα, πιο ανοιξιάτικα χρώματα στο σπίτι μας. Τα καλύματα σε μόβ απόχρωση, μάλιστα τα συγκεκριμένα μου τα έραψε η χρυσοχέρα μητέρα μου. Οπότε καλύφθηκε όλο εκείνο το καφέ το σκούρο, το οποίο αγαπώ μεν το χειμώνα, την άνοιξη όπως σας είπα, δεν το θέλω καθόλου, θέλω φωτεινά χρώματα. Και ολοκληρώνω την αλλαγή του σαλονιού βάζοντας διαφορετικά μαξιλάρια. Εδώ εγώ ήθελα να παίξω με ροζ γκλίτερ, με βελούδινες λεπτομέρειες, με κάποια λίγο πιο vintage κομμάτια. Είναι κάτι που πολύ εύκολα μπορείτε να κάνετε και στο δικό σας χώρο, αλλάζοντας κάποια από τα μαξιλάρια, αλλάζει όλη η εικόνα του σαλονιού. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουμε και τα καλύματα και μόνο τα μαξιλάρια που θα αλλάξετε, αλλάζει κατευθείαν όλη η εικόνα. Τα διακοσμητικά που βλέπετε στο συγκεκριμένο τραπέζι είναι αγορασμένα πρόσφατα από το Διάκοσμο. Καταρχήν, οι μπαλαρίνες μου, οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν τη συλλογή μου, και είναι διακοσμητικά τα οποία θα τα έχω καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, εάν θέλω. Φυσικά, εγώ επιλέγω να κάνω τις αλλαγές μου, αλλά όποια της αρέσει και ταιριάζει με το χώρο της, άρετα μπορεί να τις έχει όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης, τις έχει λατρέψει και η κόρη μου και κάτι τέτοιο μπορεί να διακοσμήσει ακόμα και ένα παιδικό δωμάτιο. Τώρα, στο δίσκο έχω βάλει μέσα τα υπέροχα αυτά αυγά, τα οποία είναι βελούδινα, με σατέν κορδέλα, στράς λεπτομέρεια, σε αποχρώσεις του ροζ ανοιχτό και σκούρο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να διακοσμήσει όλη τη διάρκεια του χρόνου το τραπέζι μας, απλά είναι κάτι που θα το έχουμε για πάρα πολλά χρόνια και είναι ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο διακοσμητικό. Εγώ επέλεξα να τα βάλω μέσα στο συγκεκριμένο δίσκο. Μπορείτε να τα βάλετε σε μια μεγάλη πιατέλα και ανάμεσα να βάλετε και κάποια κεριά σε αντίστοιχες αποχρώσεις. Μπορείτε να τα κρεμάσετε σε κάποιο πολυέλαιο. Τώρα, ο δίσκος μου, ο οποίος είναι ροζ με χρυσές λεπτομέρειες, σκαλίσματα, έχει απίστευτα vintage διάθεση, ταιριάζει και σε ένα πολύ κλασικό σπίτι όπως το δικό μου και σε ένα πολύ πολύ μοντέρνο σπίτι, γιατί πλέον αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ τάση να τα παντρεύουμε. Έχει καθρέφτη, έχει χρυσές λεπτομέρειες, είτε μπορώ να τον αφήσω ακόμα και μόνο το διακοσμητικό εδώ, μαζί με τις μπαλαρίνες μου μετά το Πάσχα, ακόμα όμως και χρηστικό. Να βάλω εδώ το καφεδάκι μου, να κεράσω εδώ το λικέρ μου στις φίλες μου. Τον αγάπησα. Και τώρα στην τραπεζαρία. Λοιπόν, όταν σας λέω ότι έχει τόσο ιδιαίτερα κομμάτια ο Διάκοσμος, καταρχήν δέστε τα μεγάλα αυτά βάζα, τα οποία είναι διακοσμητικά,
πολύ αρχοντικά με τις φούντες, τις λεπτομέρειες αυτές, το μεγάλο στρας, σαν διαμάντι φαίνεται, πάνω στο καπάκι. Υπάρχουν σε τρία μεγέθη, εγώ επέλεξα αυτά τα δύο για την τραπεζαρία μου. Τα έχω συνδυάσει με ένα δίσκο λευκό με χρυσές λεπτομέρειες, τον οποίο επίσης μπορούμε να τον έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και τώρα, όπως σας είπα, πασχαλιάτικα, ανοιξιάτικα, αλλά και χρηστικό, είναι ένα μοναδικό κομμάτι. Και μέσα στο δίσκο έχω επιλέξει αυτά τα διακοσμητικά μπρονζέ αυγά. Ξέρετε ότι το rose gold είναι το χρώμα μου. Είναι κάτι μοναδικό, ένα πάρα πολύ όμορφο, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο στολίδι. Μάλιστα, δένω όλα αυτά τα διακοσμητικά με το συγκεκριμένο ρόδι, το οποίο από τότε που το πήρα, μάλιστα το ρόδι το είχα πάρει τα Χριστούγεννα από το διάκοσμο, δεν το έχω βγάλει από το σπίτι μου. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το ρόδι λένε ότι φέρνει τύχη, ευτυχία, και είναι και πανέμορφο. Και είχα πάρει κάποια από αυτά και για δωράκι, σε όσες τα έχω πάει ήταν ενθουσιασμένες. Α, έχω κάποια δωράκια που πήρα το διάκοσμο για κάποιες φίλες, κουμπάρες κτλ. Είναι καταπληκτικά και σε πολύ καλές τιμές. Θα σας τα δείξω και αυτά μέχρι το τέλος του βίντεο. Όσο θα πούμε το διαγωνισμό, θα σας δείξω και αυτά που επέλεξα. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφες και έξυπνες ιδέες. Λατρεύω αυτή τη γωνιά του σπιτιού μου. Σας λέω και για το Πάσχα, οι λεπτομέρειες με τα rose gold αυγά, αλλά και όλα τα υπόλοιπα δίνουν ένα πολύ ωραίο στυλ στο χώρο μου. Απολαμβάνω να κάθομαι σε κάθε μεριά του σπιτιού μου. Ο τρόπος που έχουμε διακοσμήσει το σπίτι μας δείχνει στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Στο δικό μου σπίτι νομίζω θα βρείτε αρκετά ρομαντικά στοιχεία, γιατί και η ίδια είμαι αρκετά ρομαντική σαν άνθρωπος. Η συγκεκριμένη γωνιά του σπιτιού έρχεται να δέσει με τις υπόλοιπες αποχρώσεις, χρωματικά κυρίως. Και τα άνθη και τα κυροπήγια τα έχω πάρα πολλά χρόνια. Και αυτά τα φλαμίγκο είναι δώρα από τη συναδέλφισά μου την Ξένια πέρσι στα γενέθλιά μου. Λευκή ροζ απόχρωση με λεπτομέρειες χρυσού και έχουν πάνω ευχές τα κορδελάκια για υγεία, αγάπη, τύχη και χαρά. Ένα δώρο που με συγκίνησε και ένα δώρο το οποίο το προσέχω σαν τα μάτια μου και που έχει τη τιμητική του. Κάθε φορά που κάνω τις αλλαγές αυτές έχει αυτή τη θέση στο σαλόνι μου. Και εδώ είναι όλες οι μπαλαρινούλες μου. Κάποιες από αυτές μπορείτε να τις βρείτε και τώρα στο διάκοσμο, κάποιες βέβαια μου τις έχουν πάρει δώρο. Μέσα στην πιατέλα αυτή την ξύλινη έχω βάλει και σαπουνάκια τα οποία έχουν σχήμα πουέντ και έρχονται και δένουν απίστευτα με το συγκεκριμένο θέμα. Τα κυροπήγια επίσης στις ίδιες αποχρώσεις, οπότε πάλι εδώ συνδυάζω το λευκό με το ροζ. Είναι αυτή την περίοδο τις έχω έτσι. Μετά το Πάσχα σίγουρα θα αφαιρέσω κάποιες από αυτές, μπορώ να κρατήσω μια-δυο στην πιατέλα και να συμπληρώσω κάποια πέταλα, ροδοπέταλα και κάποια τριαντάφυλλα και τις άλλες δυο να τις βάλω εκεί που έχω τα διακοσμητικά αυγά πάνω στο δίσκο της τραπεζαρίας. Πόσο υπέροχο είναι να πηγαίνεις σε ένα κατάστημα όπως το διάκοσμο, να μην ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις και να σου δίνει ιδέες διακόσμησης, πρωτότυπες οικονομικές, έξυπνες για όλο το σπίτι. Έτσι λοιπόν επέλεξα και για την κουζίνα μου. Τα συγκεκριμένα τα κουνελάκια τα οποία έχουν ξύλινη βάση και μεταλλική λεπτομέρεια, μάλιστα αυτά μπορούν να σταθούν και σε μια πολύ μοντέρνα κουζίνα και σε μια κουζίνα που έχει κλασικό πνεύμα όπως τη δική μου. Και συμπληρώνω τα δύο αυτά κουνελάκια με το συγκεκριμένο που είναι καθαρά πασχαλινό, γιατί αυτά θα τα κρατήσω και λίγο περισσότερο. Λοιπόν, γράφει Happy Easter, είναι πανέμορφο, πολύ καλή η τιμή του, αν και θα μπορούσε και αυτό και για ένα δωράκι να σταθεί. Τις ημέρες του Πάσχα θα τα συνδυάσω αυτά τα τρία με μία ξύλινη πιατέλα που έχω, μέσα στην οποία θα βάλω και πολύχρωμα αυγά και θα είναι φανταστικό πάνω στην κουζίνα μου. Νομίζω ήδη το φαντάζομαι και μου αρέσει πάρα πολύ. Και μια και σας δείχνω τα κουνελάκια, θέλω να σας δείξω και αυτό. Λοιπόν, ένα ροζ κουνελάκι, γλιτερένιο. Γλίτερ κυλίτσα, τα αυτάκια του είναι πραγματικά πανέμορφο. Ένα κουνελάκι το οποίο μπορεί να σταθεί και στο σαλόνι και δίπλα σε αυτό να βάλετε μια όμορφη πιατέλα με διακοσμητικά αυγά, με σοκολατένια αυγά που τρελαίνονται και τα παιδιά. Οποιαδήποτε σύνθεση μπορείτε να σκεφτείτε, μπορεί να μπει και στη κουζίνα, μπορεί να μπει ακόμα και σε ένα παιδικό δωμάτιο, διότι εμείς το θέλουμε για το δωμάτιο της Άννας. Κάθε φορά που υπάρχει κάποιο θέμα, Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ., το κοριτσάκι μου θέλει κάποιο διακοσμητικό. Οπότε, να ακόμα μια πρόταση για το δικό σας σπίτι.
Πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα δικά σας δώρα για το διαγωνισμό από το κατάστημα Διάκοσμος, θα σας δείξω τι επέλεξα εγώ να κάνω δώρο στις δικές μου φίλες εν ώψη Πάσχα. Φίλες, κουμπάρες, είναι πάρα πολύ όμορφα δώρα. Όταν η Νονά φέρει με το καλό τα δικά μας, σίγουρα θα πρέπει να τις επιστρέψουμε και εμείς κάποιο δωράκι. Εγώ συνηθίζω να παίρνω κάποιο προσωπικό, κάποιο χρηστικό, κάτι που να μείνει. Οπότε λοιπόν, για τη μία έχω πάρει. Τη συγκεκριμένη σύνθεση είναι κόκκινο πουά κουτάκι, το οποίο μέσα είναι πανέμορφο. Έχει δύο κότες ξυλόγλυπτες, έχει ένα μεγάλο αυγό κόκκινο καρό με έναν όμορφο κόκκινο φιόγκο. Είναι πάρα πολύ όμορφη σύνθεση, μπορείτε είτε να τη βάλει έτσι όπως είναι στο τραπέζι της κουζίνας της, το Πάσχα, είτε αν θέλει μπορεί να χαλάσει τη συγκεκριμένη σύνθεση, να κρατήσει μόνο τις κοτούλες, το αυγό να τα βάλει πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Το κουτάκι φυσικά είναι για πάρα πολλές χρήσεις και άπειρα τέτοια κουτάκια χρειαζόμαστε για αποθηκευτικό χώρο. Ελπίζω να της αρέσει. Πήρα το συγκεκριμένο λαγό, τον οποίο μπορεί να τον έχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Λοιπόν, αυτό το λαγό τον αγάπησα. Έχω από την ίδια τη σειρά έναν όρθιο που κρατάει ένα ρολόι. Αν το θυμάστε και από άλλα βιντεάκια, ειδικά τα Χριστούγεννα, τον έχω δείξει αρκετές φορές. Και το τελευταίο δωράκι. Λοιπόν, δύο κουνελάκια, τα οποία έχουν πάνω φτερά σε ροζ και λευκή απόχρωση, ταιριάζουν ιδανικά μαζί, θα μπορούσε βέβαια να σταθεί και το καθένα μόνο του, είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ένα διακοσμητικό, κυρίως για το σαλόνι, εγώ θα το έβαζα άνετα στο σαλόνι μου, βέβαια δεν ξέρω η κουμπάρα μου αν θα το χρησιμοποιήσει στο σαλόνι, διακοσμητικό στην κουζίνα, σε κάποιο άλλο δωμάτιο. Ήρθε η ώρα και για το διαγωνισμό. Λοιπόν, δύο διαγωνισμοί, ένα στο YouTube και ένα στο Instagram. Στο YouTube η τυχερή θα κερδίσει το συγκεκριμένο σερβίτσιο. Φυσικά, κορίτσια, δεν μπόρεσα να φέρω όλο το σερβίτσιο εδώ, είναι στο κατάστημα. Θα το λάβει η τυχερή. Το συγκεκριμένο σερβίτσιο αποτελείται από 19 τεμάχια, 6 μεγάλα ριχά πιάτα. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι και είναι φυσικά εξαιρετικής ποιότητας. Ό,τι έχει ο διάκοσμος είναι ποιοτικό. 6 μικρά ριχά, 6 της σούπας και το σερβίτσιο συμπληρώνει μια μεγάλη πιατέλα. Οπότε, για το YouTube θέλουμε εγγραφή στο κανάλι μου Σμαράγδας Beauty Secrets, like, σχόλιο στο συγκεκριμένο βίντεο, ακολουθούμε στο Facebook τη σελίδα του Διάκοσμου και ακολουθούμε στο Facebook Σμαράγδας Beauty Secrets. Θέλω να κάνετε πολύ σωστά τα βήματα, ελέγχονται όλα προκειμένου να μπείτε στο διαγωνισμό. Για το Instagram, η νικήτρια του Instagram θα κερδίσει τη συγκεκριμένη πασχαλιάτικη σύνθεση, η οποία αποτελείται από μία υφασμάτινη κουκλίτσα τόσο όμορφη, κρεμιέται, αν θέλουμε, σε κάποιο ντουλάπι της κουζίνας, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, για να τη διακοσμήσει κιόλας στην κουζίνα μας, μέσα στην οποία μπορούμε να συλλέγουμε τις σακούλες μας, για να μην τις έχουμε ποτέ πεταμένες εδώ και εκεί. Και επίσης το καλαθάκι αυτό περιέχει και κάτι πανέμορφα πασχαλινά αυγουλάκια, κάτι κουνελάκια, αλλά το πίπερο. Μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση και για την τυχερή και μια πάρα πολύ ωραία πρόταση δώρου. Λοιπόν, για το Instagram ακολουθούμε. Καταρχήν είπαμε εγγραφή στο κανάλι μου Σμαράγδας Beauty Secrets. Ακολουθούμε στο Instagram Σμαράγδα Κύρογλου. Ακολουθούμε στο Instagram Πανωρέα Στόιου Διάκοσμος. Και tag τρεις φίλες. Φυσικά κάτω στην περιγραφή θα σας έχω αναλυτικότατα τους όρους του διαγωνισμού. Θέλω πάρα πολύ να πάρετε όλες μέρος. Συνήθως σε βίντεο με διακόσμηση δεν έχω διαγωνισμό και αυτή τη φορά είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη και ευχαριστώ πάρα πολύ το Διάκοσμο και την Πανωρέα Στόγιο που δίνει στις φίλες μου τέτοια υπέροχα δώρα. Και θα περιμένω οπωσδήποτε τα σχόλιά σας και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Πολλά φιλιά!